Νέες καθυστερήσεις του έργου αντιμετώπισης των κατολιστικών φαινομένων στον επαρχιακό δρόμο προς Προφήτη Ηλία, όπου τεράστιοι βράχοι έπεσαν στο δόστρωμα πριν από 9 μήνες, όποτε σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 6 Ρίχτερ. Πριν 1,5 μήνα ξεκίνησε να είχε έρθει εδώ πέρα τα μηχανήματα και ξεκίνησαν να σπάνε τα βράχια. Δουλέψαν γύρω στις 10 μέρες. Και ένα μήνα τώρα είναι σταματημένα εκεί η τσάπα πάνω στα βράχια και δεν κάνει τίποτα. Για ποιο λόγο? Εγώ πίεσα στην αρχή να δω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάπως πρόκληση. Η τελευταία απάντηση που μου έδωσε ήταν ότι περιμένει κάποια άγγιστρα μετά από καιρό, κάποια άγγιστρα τα οποία λέει μπορεί να κάνουν και 2 μήνες να έρθουν. Οι εργασίες οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 2 μήνες πάγωσαν, καθώς λόγω της επικινδυνότητας των βράχων απαιτούνται ειδικές τεχνικές με αγκύρια αντιστήριξης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και 15 ημέρες περίπου, δεν γίνονται εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, διότι ο εργολάβος, η ανάδοχος εταιρεία, περίμενε κάποια αγκύρια αντιστήριξης. Είναι ειδικές μπετόβεργες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο σημείο για να συνεχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Σε επικοινωνία που είχα χθες με τον εργολάβο, με διαβεβαίωσε ότι έφτασαν αυτά τα αγκύρια αντιστήριξης και οι εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Το πάγωμα των εργασιών προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των δημοτών στο Προφήτη Ηλία, καθώς η ταλαιπωρία του συνεχίζεται μέσω του επαρχιακού δρόμου Τσαγκαράκι Μετόχη, όπου σημειώνονται συχνά ατυχήματα λόγω του κακού οδικού δικτύου. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα από το δρόμο Τσαγκαρακιού. Έχουν σκίσει λάστιχα οι ανθρώποι. Το έργο, από ό,τι βλέπω εγώ, δεν έχει σκοπό για να προχωρήσει πολύ γρήγορα, που έπρεπε για μένα σε 2 μήνες. Να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον τα βράχια να έχουν πέσει κάτω. Πρέπει να πιεστεί ο εργολάβος όσο γίνεται γρήγορα, να έρθει να προχωρήσει τη διαδικασία να πέσουν τα χαράκια και μόλις πέσουν τα χαράκια να ανοιχτεί πάλι ο δρόμος, να δώσει ενδίωδο για τα αυτοκίνητα, έστω ή για τα μικρά ή για τα μεγάλα αυτοκίνητα που περνάνε από εκεί, και να ολοκληρωθεί και ο δρόμος Τσαγκαρακιού. Ευελπιστούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αποκατασταθεί το σημείο το οποίο αναφερόμαστε και να δοθεί ο άξονας σε κυκλοφορία, γιατί πράγματι είναι ένα πρόβλημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.